Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι εγκαινιάζει το Υπουργείο στο πλαίσιο της συνεργασίας και της αποκέντρωσης και της ανατροφοδότησης που πρέπει να έχει συναντήσεις διαδικτυακές με τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης, τους διευθυντές εκπαίδευσης, τους προϊσταμένους των ΓΕΣΥ, τον αρχαιότερο διευθυντή από κάθε περιφερειακή ενότητα, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που έχουν να κάνουν με τις πανελλαδικές εξετάσεις, τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία, τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων, τους διορισμούς των εκπαιδευτικών μας. Όπως ξέρετε, έχει ανακοινωθεί ότι φέτος θα προχωρήσει ο διορισμός τουλάχιστον 5.250 εκπαιδευτικών, την ορθολογική κατανομή των εκπαιδευτικών, τα χρονοδιαγράμματα των υπηρεσιακών μεταβολών. Και σαν πρόεδρος του ΚΙΣ δεν θα ήθελα να σας αναφέρω ότι έχουν ολοκληρωθεί πολύ ταχύτερα από άλλες χρονιές υπηρεσιακές μεταβολές, όπως είναι οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Σε λίγο θα ολοκληρώσουμε τις μετατάξεις και θα προχωρήσουμε στις αποσπάσεις, έτσι ώστε να μπορεί, εφόσον είναι τακτοποιημένοι υπηρεσιακά εκπαιδευτικοί, να αφιερωθούν έγκαιρα, και τα ξέρω έγκαιρα τις υπηρεσιακές μεταβολές, να αφιερωθούν στο καθεαυτό έργο τους από τη νέα σχολική χρονιά, το διδακτικό. Όπως έχετε ακούσει κι εσείς, τα εργαστήρια δεξιοτήτων έχουν βραβευθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ανέφερε ο Υπουργός. Έχουμε τα αγγλικά στον νηπιαγωγείο και αυτή ήταν μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Επομένως, αυτή τη στιγμή έχουμε την ολοκλήρωση μιας σειράς καινοτομιών από πλευράς του Υπουργείου για να μπορούμε να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση στα παιδιά μας. Θα ακολουθήσουν και άλλες καινοτομίες, θα μας δώσει η ευκαιρία να τα συζητήσουμε, ιδιαίτερα να κάνουμε αναφορά στα ψηφιακά μέσα για ένα σχολείο σύγχρονο, ευέλικτο, και την παρέμβαση που έκανε ο Υπουργός τις προηγούμενες ημέρες στη διαδικτυακή διάσκεψη των Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί επισημάνθηκαν όλες αυτές οι μεγάλες αλλαγές που έχουμε στα ψηφιακά μέσα, στις δεξιότητες και όλο αυτό το άλμα που έγινε με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τη διαζώσεις, αλλά να που τη χρειαστήκαμε τώρα με την πανδημία, και με την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε όλους τους εκπαιδευτικούς μας που με κάθε τρόπο συνέβαλαν να μπορέσουμε και έστω και εξ αποστάσεως να βοηθήσουμε τα παιδιά να είναι σε επαφή με το σχολείο. Τώρα θα ήθελα να σας πω, ίσως θα το ξέρετε, έχουμε βγάλει δελτίο τύπου, ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ολοκληρώσει, έχει εξαντλήσει λίστα των εμβολιασμών. Οι εκπαιδευτικοί μας έχουν εμβολιαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το γνωρίζετε και εσείς αυτό. Δεν μπορώ να σας δώσω το ποσοστό γιατί δεν γνωρίζω πόσοι έχουν εμβολιαστεί μόνοι τους. Πάντως, όσοι εμβολιάστηκαν από τις αδιάθετες δόσεις είναι στους 481. Επομένως, είναι ένα υψηλό ποσοστό εκπαιδευτικών που έχουν εμβολιαστεί. Και με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τη διοίκηση του νοσοκομείου του Άργους, την κυρία Σαρίδη, τον κύριο Βασιλόπουλο, εδώ τον υποδιοικητή του νοσοκομείου του Ναυπλίου, τους διευθυντές των κέντρων υγείας του νομού, για την άριστη και αγαστή συνεργασία που είχαμε, προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία και ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών μας.